Nein. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, της αδούλωτης γενιάς και σαριανιώτες και σαριανιώτισες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση για την τελετή παράδοση του Σκοπευτηρίου της Κεσαριανής από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στον Κεσαριανιώτικο λαό. Εκ μέρους του Πανελλαδικού Συνδέσμου Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, αλλά και όλων των πολιτών της Κεσαριανής, είναι μεγάλη μας τιμή να είστε απόψε εδώ. Γιατί απόψε, χρόνια ολόκληρα από τότε που οι ήρωες θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία, αξιωνόμαστε να αποκαταστήσουμε την ιστορία στο ακέραιό της και να αποδώσουμε το θυσιαστήριο της λευτεριάς στο λαό της Κεσαριανής, διεκδικώντας έτσι τους πολύχρονους αγώνες που ενάντια στη σκοπευτική εταιρεία που για δεκαετίες βεβήλωνε τον ιερό αυτό χώρο. Σήμερα αντιστεκόμαστε στη λίθη των χρόνων και ζωντανεύουμε τις μνήμες, τιμώντας τη βαρύτητα της εθνικής αντίστασης όπως της αρμόζει. Και δεν της πρέπει κάτι λιγότερο από το να αποδώσουμε ένα παγκόσμιο σύμβολο στο λαό της, ανοίγοντας τα σύνορα σε όλους τους πολίτες του κόσμου που αισθάνονται την ανάγκη να τιμούν τη μνήμη των πεσόντων. 75 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, εμείς συνεχίζουμε να τιμάμε τους αγώνες που έδωσαν όλοι οι αμύτες και αμύτισες, όλοι οι επονίτες και επονίτισες. Καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα του Πανελλαδικού Συνδέσμου Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, κύριο Δημήτρη Παλ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 αlαλαλαlαλαλαlαλαlαλαlαλαlαλ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 αl